ερχόμενη Τρίτη 20 Ιουλίου θα αναχωρήσει για την αεροπορική βάση Μερινιάκ κοντά στο Μπορντό η αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για να επιθεωρήσει το πρώτο Ραφάλ της Ελλάδος. Την επόμενη μέρα στις 21 θα γίνει η επίσημη τελετή παράδοσης του αεροσκάφους, το οποίο είναι ήδη σε ελληνικά χρώματα. Ήδη έχουν εξοικειωθεί οι πιλότοι μας με τα Ραφάλ. Ένα σχεδόν κάθε μήνα θα παραδίδεται στις δυνάμεις μας εκεί στη Γαλλία. Μόλις συμπληρωθούν 6 θα πετάξουν όλα μαζί προς τη χώρα μας. Φυσικά το Ραφάλ κατά πολλούς και σημαντικούς ειδικούς από τα καλύτερα αεροσκάφη στον κόσμο αυτή τη στιγμή, Ραφάλ F3R, στην μοίρα Γεράκη, 332 μοίρα της πανίσχυρης πολεμικής αεροπορίας, ένα μαχητικό, το οποίο δεν είναι μόνο ότι φέρει κορυφαία όπλα, όπλα που ήδη διαθέτει εδώ και χρόνια η πολεμική αεροπορία, εισάγει το νέο πύραυλο αέρος-αέρος πέραν του οπτικού πεδίου Meteor, ο οποίος μπορεί να καταρρύπτει εχθρικά αεροσκάφη πέραν του οπτικού πεδίου, BVR, Beyond the Visual Horizon, Beyond the Visual Range, σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων. Φυσικά παραμένει η ικανότητα στρατηγικής κρούσης σε βάθος 500 και χιλιόμετρων με τους SCALP PNG, ναυτικής κρούσης με τους SCALP, ναυτικής κρούσης με τους Exocet. Πάντα σε μία άκρη του μυαλού μου είναι η SCALP Naval των φρεγατών Μπελαρά με ακτίνα δράσης 1400 χιλιόμετρων. Γι' αυτό πήγε να μου ξεφύγει και να πω τους Exocet, οι οποίοι είναι ναυτικής κρούσης, να τους πω SCALP Naval, οι οποίοι είναι στρατηγικής κρούσης. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, τα Ραφάλ θα δώσουν και τη δυνατότητα ηλεκτρονικού πολέμου ασύλληπτης δυνατότητας για τα σημερινά δεδομένα. Υπενθυμίζουμε ότι Ραφάλ, όπως σας είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν 2 οι πιθανότητες, είτε Ραφάλ είτε Μιράζ 2009. Τελικά, όπως όλα έδειξαν, μετά μάλλον ήταν Ραφάλ τα αεροσκάφη εκείνα που ισοπαίδωσαν την τουρκική βάση στη Λιβύη και δεν μπόρεσαν οι Τούρκοι να αντιληφθούν τι τους είχε χτυπήσει τότε. Αυτά τα αεροσκάφη λοιπόν ενισχύουν την πολεμική αεροπορία φέτος, 18 συνολικά. Το ξαναλέμε, ελπίζουμε οι φήμες που δυστυχώς δεν είχαν επιβεβαιωθεί τότε για την προσθήκη άλλων 6 Ραφάλ να κάποια στιγμή να αποφασιστεί να έχουμε μία πλήρη μοίρα των 24 αεροσκαφών και μετά φυσικά και δεύτερη. Τα Ραφάλ λοιπόν, η Τουρκία απ' την άλλη προσπαθώντας να απαντήσει σε όλα αυτά στη μεγάλη ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας, αντιθέτως η δική της σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ότι λειτουργεί με το 20% περίπου των πιλότων που είχε πριν. Έχουμε δει μεγάλες εκαθαρίσεις πιλότων, φυλακίσεις, αποστρατείες και όλα αυτά. Έχει πληγεί ιδιαίτερα η τουρκική πολεμική αεροπορία από το καθεστώς Ερντογάν, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 για να κυνηγήσει πραγματικά πάρα πολλούς πολεμικούς πολιτικούς αντιπάλους και να εκαθαρίσει το στράτευμα από όλα τα στοιχεία που μπορούσαν να αντιταχθούν στο καθεστώς του Ταγίπ Ερντογάν. Έχουμε δει φυλακίσεις ανωτάτων αξιωματικών, δεκάδων και εκατοντάδων για πάρα πολλές φορές μάλιστα, στρατιωτικών, ιδιαίτερα πιλότων. Οπότε η Τουρκία, αντιλαμβάνεται κανείς, έχει πολύ σοβαρό θέμα με το προσωπικό της, όπως και με τα διάφορα εμπάργο που της έχουν επιβληθεί, με το πιο σημαντικό την εκδίωξή της από το πρόγραμμα των stealth μαχητικών F-35 Lightning II. Η Τουρκία είχε στηρίξει όλη την προσπάθεια ενίσχυσης της πολεμικής αεροπορίας για τις επόμενες δεκαετίες ακριβώς στα 100 F-35, τα οποία δεν θα παραλάβει. Μάλιστα πριν από κάποιο διάστημα έχει αφαιρεθεί και επισήμως από τη διακυβέρνηση Biden από το πρόγραμμα των F-35.
όπου την είχε εκδιώξει βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση, το TFX, το εγχώριο μαχητικό που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία, ναι μεν είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας της, κάποια στιγμή θα μπορέσει να κατασκευάζει, πρέπει να το προσέξουμε αυτό και πρέπει να απαντάμε σε όλα αυτά, γιατί τώρα ναι μεν δεν είναι όπως θα παρουσιάζει η Τουρκία, αλλά θα γίνουν σε κάποιες δεκαετίες, γι' αυτό πρέπει με πρότυπο τη συμφωνία των Ραφάλ, η οποία μόλις έγινε η εξαγγελία προχώρησε ταχύτατα, μέσα σε ένα χρόνο θα πάρουμε τα αεροσκάφη. Λιγότερο, γιατί ο Πρωθυπουργός το είπε στην έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο και τα Ραφάλ, αν θυμάμαι καλά το Σεπτέμβριο πρέπει να ήταν, και τα Ραφάλ θα έρθουν τον Ιούλιο. Έτσι λοιπόν πρέπει γρήγορα να γίνονται όλα αυτά. Μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για εθνική ασφάλεια, μιλάμε για ένοπλες δυνάμεις. Η προϋπόθεση για να υπάρχει αυτοδύναμο και ανεξάρτητο ένα κράτος. Άρα λοιπόν πρέπει όλες αυτές οι συμφωνίες και οι αποφάσεις να παίρνονται γρήγορα και να υλοποιούνται γρήγορα. Πρότυπο ας είναι πάντα η συμφωνία των Ραφάλ. Κλείνοντας αυτή την παρένθεση, η Τουρκία λοιπόν με το TFX, όταν θα το κατασκευάσει πλέον, γιατί της έχει επιβληθεί εμπάργκο για τους κινητήρες, δεν είχε κινητήρες, τώρα έχει επιτύχει μία δοκιμή εγχώριου, θα το κατασκευάσει κάποια στιγμή. Το πρόβλημα ποιο θα είναι, ότι όταν πια αυτό θα είναι επιχειρησιακό, δεν είναι καν πέμπτης γενιάς, γιατί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπάρχουν σε ανοιχτές πηγές στο χώρο του διαδικτύου, θα είναι τέταρτης πλάς, δεν θα φτάνει την πέμπτη γενιά. Θα είναι δηλαδή κάτι σαν τα Ραφάλ, όταν τότε τα ίδια τα Ραφάλ θα είναι σε F5, F6, τα F35 φυσικά θα έχουν λύσει τα όποια μικρά προβλήματα έχουν και θα έχουν προχωρήσει, ενδεχομένως θα έχουν βγει και άλλα αεροσκάφη τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από τη Ρωσία ή και αλλού. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Τουρκία δεν θα μπορέσει για τις επόμενες δεκαετίες να απαντήσει στην Ελλάδα, φυσικά ούτε με αυτό το TFX που είπαμε τους λόγους. Τα F-16 της παραμένουν τα κορυφαία, τα πιο σύγχρονα σε επίπεδο Block 50+, φυσικά αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν στα F-16 Block 52+ Advanced που διαθέτει εδώ και χρόνια η Ελλάδα, στα F-16 Viper που αναβαθμίζει 84 από τα μαχητικά της, η πολεμική αεροπορία, τα Block 50, τα 38 Block 50 γίνονται Block 52+ Advanced με τα απάρτια αυτών που γίνονται Viper, έρχονται και τα Rafale, θα έρθουν και τα F-35, ενδεχομένως στα πλαίσια μιας ευρύτερης συμφωνίας, σύμφωνα και με το νομοσχέδιο Menendez Rubio, που προβλέπει τη σημαντική στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδος, τη σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδος με την Αμερικανική υπερδύναμη, κάνει και ιδιαίτερη μνήμα στα stealth μαχητικά F-35, μπορεί σε ένα μεγαλύτερο πακέτο, το ξαναλέω, μια μεγαλύτερη συμφωνία με την Ελλάδα, να έρθουν και τα F-35 στη χώρα μας, οπότε πλέον μιλάμε ξεκάθαρα για χάσμα τώρα, κατά την προσωπική μου άποψη, την οποία εκφράζω από εδώ και σύμφωνα με τα δεδομένα που γνωρίζω από ανοιχτές πηγές, πιστεύω ότι δεν είναι σε θέση η τουρκική αεροπορία να αντιπαρατεθεί στην ελληνική. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν μπορεί. Πιστεύω μάλιστα και τους Ισραηλινούς ειδικούς που πριν από χρόνια, μερικά χρόνια, είχαν πει ότι σε δύο περίπου 24 ώρα δεν θα υφίσταται η τουρκική αεροπορία. Στην απευταία περίπτωση, εμείς αγαπάμε την ειρήνη, τη συνεργασία, όλα αυτά τα επεξεργαζόμαστε βλέποντας ότι είμαστε ενώπιον της εξανατολών απειλής. Δεν το έχουμε επιλέξει να υφίσταται η εξανατολών απειλή. Ποιος επιλέγει να υφίσταται κάτι τέτοιο? Δυστυχώς όμως το υφιστάμεθα με παράνομα κάζους μπέλη, με διαρκείς παραβιάσεις και παραβάσεις. Εδώ θα κάνω άλλη μια παρένθεση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το κανάλι αυτό επηρεάζει και άλλα μέσα και άλλες και άλλους μηχανισμούς. Το αντιλαμβανόμαστε από την αλλαγή πλεύσης κάποιων. Αυτό που έχω πει τελευταία, ας σταματήσουμε να λέμε τουρκικές προκλήσεις. Δεν είναι πρόκληση να πυροβολείς σκάφος της Κυπριακής Ακτοφυλακής μέσα στα κυπριακά ύδατα. Είναι πολεμική ενέργεια. Πάει, τελείωσε.
δεν είναι πρόκληση να εισβάλλεις στον ελληνικό εναέριο χώρο και το FIR Αθηνών οπλισμένος. Όλα αυτά είναι πολεμικές ενέργειες, όπως είναι όλα αυτά που έκανε η ποδοσφαιρική ομάδα της Τουρκίας, όπου αποδείχθηκε ότι η Ελλάς, η ελληνική πλευρά, είχε δίκιο, έχει αποδειχθεί. Είδαμε τι θα γινόταν αν έμπαινε η τουρκική ομάδα στην Ελλάδα για να παίξει εκείνο το φιλικό αγώνα. Όπως επίσης έχουμε δει ότι εκμεταλλεύεται κάθε είδους περιστατικό για να βάλει εναντίον της Ελλάδος. Εχθές προχθές έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ που ζητούσε πάλι αποστατιωτικοποίηση νησιών και ο εισβολέας και παραβάτης κατηγορούσε τη χώρα μας πάλι ότι απειλεί δήθεν την κατοχική δύναμη. Όλα αυτά φυσικά είναι επιθετικές ενέργειες και όχι προκλητικές. Υβριδική επίθεση στον Εύρο, να μην συζητήσουμε για τα περσινά, Μάρτιο 2020, εισβολή στην Κυπριακή ΑΟΣ, θαλάσσιος Ατήλας, γεγονότα του Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου υπήρχε και ο εμβολισμός φυσικά και η αχρήστευση, η επιχειρησιακή αχρήστευση της φρεγάτας Kemal Reis της Άγκυρας από τη φρεγάτα Λίμνος και όλα αυτά τα έχουμε παρουσιάσει από εδώ. Λοιπόν, μιλάμε για επιθετικές ενέργειες και υβριδικό πόλεμο που έχει εξαπολύσει η Άγκυρα εναντίον της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας δεν είναι σε θέση να αντιπαρατεθεί με την ελληνική. Η Άγκυρα όμως που προχωρεί με την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία και όπως είπα και πριν και έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν, αυτό σε βάθος χρόνου θα είναι εναντίον μας αν δεν απαντήσουμε επίσης με εγχώρια συστήματα. Ελπίζουμε ότι όσα έχουμε δει στην έκθεση ΔΕΦΕΑ θα τα αγκαλιάσει το κράτος, τα ελληνικά αυτά συστήματα, από σύστημα λέιζερ που καταρρύπτει ανά λίγα δευτερόλεπτα drones, από πανίσχυρα οχήματα, τεθωρακισμένα οχήματα, στρατιωτικά οχήματα, φρεγάτες ALS, έχουμε κάνει πολλές φορές αναφορά και εκπομπές στην ελληνική φρεγάτα ALS, ιδιαίτερα στην 140 βαριά φρεγάτα αεράμινας περιοχής κατάλληλη για την Ανατολική Μεσόγειο, όλα αυτά και άλλα, το Σάρισα, αυτή τη μη επανδρομένη πλατφόρμα μάχης, και όλα τα άλλα που έχουμε παρουσιάσει από αυτό το κανάλι και παρουσιάστηκαν στην έκθεση, να τα αγκαλιάσει η Ελλάδα ούτως ώστε να απαντήσουμε στην Τουρκία, γιατί όταν η Τουρκία θα παράγει φτηνά και θα έχει έσοδα στην ουσία από τους εξοπλισμούς της, από τις εξαγωγές που κάνει ακόμα και σε ευρωπαϊκά κράτη όπως η Πολωνία, η Ουκρανία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την κούρσα εξοπλισμών για να διατηρήσουμε την ισορροπία δυνάμεων, πληρώνοντας σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγές φυσικά από το εξωτερικό για όλα τα οπλικά συστήματα που χρειαζόμαστε. ΑΣΕΛΣΑΝ, ΣΑΝΤΖΑΚ είναι το νέο σύστημα που έχει κατασκευάσει τουρκική αμυντική βιομηχανία. Το παρουσίασε ο Ισμαήλ Ντεμίρ, θέτει εκτός μάχης συστήματα επικοινωνιών στρατηγικής σημασίας. Επικίνδυνο σύστημα με επίσημη ονομασία Milcar 4α2 εκπέμπει σε υψηλές συχνότητες και μπλοκάρει τις αντίπαλες επικοινωνίες. Έχει δημιουργηθεί για να μπλοκάρει ή να παρεμβάλλει εχθρικές μεταδόσεις υψηλής συχνότητας HF. Μπορεί επίσης να μπλοκάρει επίγειους κατακόρυφους σχεδόν στόχους στην μπάντα των HF, ουράνιους στόχους, επικίνδυνο σύστημα, η κατοχική δύναμη, η οποία ήδη έχει το σύστημα Coral, επίσης κατασκευής ΑΣΕΛΣΑΝ, το οποίο το έχουμε δει να καταστέλει αντιεροπορικά συστήματα και να κάνει ζημιά σε χώρες που έχει επιτεθεί η Τουρκία. Όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε και να απαντάμε, το λέω για άλλη μια φορά, εγχώρια. Μια και αναφέρθηκα στη Λιβύη, για άλλη μια φορά ο νόμιμος στρατός της χώρας, ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης, ο Εθνικός Λιβυκός Στρατός, καταγγέλει την παράνομη συμφωνία Ερντογάν-Σαράτς, ο στρατηγός Χάλεν Μαχτσούμπ, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο στρατηγό,
Τόνισε ότι η Τουρκία επικαλείται την παράνομη συμφωνία για τη διατήρηση των Σύριων μισθοφόρων στη χώρα του. Η Άγκυρα επικαλείται τις συμφωνίες με την πρώην παράνομη κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας του Σαράτς για την επιβίωση των δυνάμεων και των μισθοφόρων της στη χώρα. Ήταν παράνομη συμφωνία γιατί η θητεία του Αλ Σαράτς της Τρυπόλεως είχε λήξει προπολού. Δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να υπογράψει αυτή τη συμφωνία από το Λιβικό Κοινοβούλιο και ο Εθνικός Λιβικός Στρατός, ο οποίος πολεμούσε τον Σαράτζ, είχε υπό τον έλεγχό του άνω του 90% του εδάφους της χώρας. Ο Σαράτζ υπέγραψε μια συμφωνία, όντας είχε εκπέσει το αξιώματός του, δεν είχε την έγκριση του κοινοβουλίου της χώρας του, του δημοκρατικά εκλεγμένου, δεν είχε την έγκριση του στρατού της χώρας του και είχε υπό τον έλεγχό του με τουρκικές δυνάμεις τις πολιτοφυλακές του και τους Σύριους μισθοφόρους μόνο της Τρυπόλεως και της Μισράτα. Εντός της Τρυπόλεως είχε μπει ο Εθνικός Λιβικός Στρατός, απήχε εκατοντάδες ή 1-2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, αν θυμάμαι καλά. Τα βήμα-βήμα τα κάναμε εκπομπές τότε, βήμα-βήμα μπορούσαμε να κάνουμε και 3, 4 και 5 εκπομπές την ημέρα για τα τεκτενόμενα στη Λιβύη και την Κεραυνοβόλο προέλαση που έδωσε εντολή ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ στις δυνάμεις του Λιβικού στρατού να κάνουν αντίον της Τρυπόλεως. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε ανάσχεση λόγω της ισχυρής τουρκικής παρέμβασης και επιθέσεως με μη επανδρομένα αεροσκάφη, θωρακισμένα οχήματα, χιλιάδες Σύριους μισθοφόρους, 16 με 18.000 και φυσικά ισχυρό τμήμα του τουρκικού στόλου με 6-7 φρεγάτες βομβάρδιζε τις λιβικές δυνάμεις από θαλάσσης. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν με δικαιολογίες προσπαθεί η Τουρκία να διατηρήσει τις δυνάμεις εκεί προσπαθώντας να καταστήσει τη Λιβύη νέο Οθωμανικό Προτεκτοράτο, προγεφύρωμα εναντίον της Ελλάδος να υφαρπάξει τον ορυκτό πλούτο Ελλάδος και Λιβύης. Οι Κούρδοι απ' την άλλη αντιστέκονται στην επαρχία Νινεβή, στην περιοχή Ζιλκάν, έκαναν επίθεση εναντίον τουρκικών δυνάμεων που περιπολούσαν εκεί, οι Κούρδοι μαχητές, με μηχανισμό που είχαν τοποθετήσει, χτύπησαν ένα όχημα περιπολίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι Τούρκοι που επέβαιναν εκεί. Σε κάθε περίπτωση αντιστέκονται με κάθε τρόπο οι Κούρδοι στο Κουρδιστάν, τόσο το τουρκοκρατούμενο, όσο και στο βόρειο Ιράκ, στη βόρεια Συρία φυσικά, τόσο στη Συρία όσο και ιδιαίτερα στο βόρειο Ιράκ, έχουν και τις οντότητές τους, οι οποίες κατά την προσωπική μου άποψη αποτελούν το πρόπλασμα του κράτους του Κουρδιστάν, θα ενωθούν κάποια στιγμή όλα αυτά και επειδή η Τουρκία δεν δίνει τα στοιχειώδη δικαιώματα στους Κούρδους του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν, κάποια στιγμή αυτά τα τρία προβλέπουμε, αυτό προβλέπω εγώ, στο μέλλον θα ενωθούν στο κράτος του Κουρδιστάν. Αζέρι τώρα προκαλούν μαζί με τους Τούρκους μετά την επίθεση που έκαναν αντίον των Αρμενίων και την υφαρπαγή εδαφών εκεί, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτζάν επισκέφθηκε το ψευδοκράτος, τη δέχθηκε ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, εκεί να πω η πλειοψηφία είναι έπικη, δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε της τουρκικής πλευράς, Τατάρ, Ερσίν Τατάρ, ο δήθεν πρόεδρος εκεί της συνέλευσης, ο Ντέρ Σενάρογλου και ο, πώς να το πω τώρα, ο ψευδοπρωθυπουργός Ερσάν Σανέρ, η αντιπροσωπεία είχε επικεφαλής τον Σαμέτ Σαγίντοφ, τους δέχθηκε εκεί ο Τατάρ, φυσικά με όλα αυτά οι σύμμαχοι της Άγκυρας Αζερμπαϊτζάν και Πακιστάν. Το Αζερμπαϊτζάν με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει στην ουσία το ψευδοκράτος. Σε κάθε περίπτωση η δύναμη της Τουρκίας είναι η δύναμη του Αζερμπαϊτζάν, είναι η δύναμη της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος ο Σεγίντοφ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Εύχομαι στον τουρκικό κόσμο να ενωθεί. Ο ψευδοπρωθυπουργός Σανέρ είπε ότι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τη δικαιοσύνη της δίθεν τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αντιλαμβάνεται κανείς τι γίνεται. Τα παντουρκικά σχέδια σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν συστρατευθεί
Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν και το μόρφωμα των κατεχομένων. Στόχος είναι ο έλεγχος και των καθεστώτων των τουρκικών δημοκρατιών, των τουρκόφωνων δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας και μαζί με τα τετελεσμένα που προσπαθεί να δημιουργήσει η Άγκυρα σε Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Κυπριακή ΑΟΣ, Ελληνική ΑΟΣ και όλα αυτά, τη διείσδυσή της στα κράτη της Βαλκανικής όπως στην Αλβανία, τη Βοσνία, ελέγχει σε κάποιο βαθμό την πολιτική ζωή της Βουλγαρίας μέσω της ευαρύθμου μειονότητας που υπάρχει εκεί, την οποία εργαλειοποιεί η Άγκυρα, αντιλαμβάνεται κανείς, και μαζί με άλλα μέτρα τα οποία τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές και μέσα που χρησιμοποιεί η Τουρκία, να επιτύχει την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.